Παρήμερε, Μπεχλιβανίδη, πώς θα πω εδώ. Αποστόλης σου βλάκος. Είσαι σίγουρο Αποστόλης σου βλάκος? Ναι, είμαι. Γιατί εμένα δεν μου κάνεις για Αποστόλης σου βλάκος? Για Σουάρες, μήπως η Μάικ Τάισον? Δεν φτάνει που έχω σπασμένο πόδι. Μου έχει πάει, πήγε να μου φύγει το χέρι. Παραλίγο να χάσω τη μνήμη μου εξαιτίας ενός βλάκα διευθυντή. Ίσα ίσα που κουνάω τον αφιένα μου. Τώρα εξαιτίας σου έχω και τα αυτή μου και δεν μπορώ να ακούσω καλά. Sorry γι' αυτό, sorry, ειλικρινά. Κοίτα, μέσα στο μάτς, μερικές φορές, πάντα δηλαδή, πεινάω και βρίσκω ό,τι βρίσκω το τρώω. Ρε, και θα μπορούσες να σου να και από το μενίδι, ρε, γιατί είσαι παλικάρι, δεν είσαι κάγκουρας ή βλάκας. Τώρα όμως που βλέπω τον τίτλο, το SMAC Prime Championship, είναι πολύ όμορφος. Τι θα έλεγες λοιπόν στο επόμενο Prime να ήμουνα εγώ ο πρώτος διεκδικητής και να προσπαθούσα να έπαιρνα τον τίτλο από σένα? Τι θα έλεγες γι' αυτό? Κύριε διευθυντά! Τι είπες θα κάνεις εσύ? Θα παίξεις τον τίτλο του Σουβλάκου, το Prime Zone Championship. Φύγε από εδώ, σαν μια μύθη! Όχι! Σουβλάκο, συγχαρητήρια για τον τίτλο σου, αλλά κανονικά θα έπρεπε εγώ, ο Ιωάννης Αφεντούλης, να επιβάλλω anti-doping control σε αυτή την αηδία που τρως. Μην ανησυχείς όμως. 3 ή 4 Δεκεμβρίου, οποιαδήποτε μέρα επιλέξω εγώ, έχεις αγώνα revenge. Στο Athens Con, στο SMAC Heroes. Τι revenge, με 6 άτομα έπαιξα, τι μου λες τώρα, revenge μόνο γίνεται 1-1, με τους 6, με τα 6 άτομα θα παίξω? Θες να το πάμε με τους κανόνες? Θα το πάμε με τους κανόνες! Έχω έναν αντίπαλο πάρα πολύ άξιο για σένα. Το Γεδεόν! Έχεις μάτς εναντίον, ένας εναντίον ενός, στον οποίο, εάν νικήσει, γίνεται number one contender για τον τίτλο σου. Εάν χάσει, το οποίο φυσικά δεν πρόκειται να συμβεί, μπορείς εσύ να επιλέξεις οποιονδήποτε τελειωμένο καθεκτικό αντίπαλο θέλεις. Mmm.